Περισσότερες από 60 αγαπημένες γυναίκες έχουν καθίσει στον καναπέ του Joy για να μιλήσουν για αυτά που πραγματικά τους απασχολούν. Και μίλησαμε για όλα. Τους άντρες, τα παιδιά, τις δουλειές, τα οικονομικά, τους χωρισμούς, τους έρωτες, την ομορφιά, την απιστία, τη φιλία, το χρόνο που περνάει. Η Betty Magira είναι απλά η χαρά της ζωής σε συσκευασία top model. Σήμερα κάθεται στον καναπέ του Joy και μιλάει για τη ζωή της με τον άντρα της, τις μεταμορφώσεις του Your Face Sounds Familiar και γιατί καλό είναι τα Botox να τα ξεκινάς από μικρή. Τίποτα, λιτή. Ένα μαύρο παντελονάκι, ένα μπουστάκι, μια χρυσή καδένα, αυτό, λίγα πραγματάκια. Κάτσε βρε, Νάνση, που έχω γνωστό τόσα χρόνια, ήρθα πρώτη φορά στο σπιτικό σου. Ένα μην βάλω τα καλά μου κι εγώ. Έλα βρε, για μένα το κάνεις, γλυκούλα μου. Έτσι περιποίησε. Πάντα. Ναι, μ' αρέσει το κουκέτα. Ναι, ναι, είναι η ερωτελεστία για μένα, με φτιάχνει. Δηλαδή πρώτα φτιάχνει εμένα ναι. Και μετά άμα σου πει και ο άλλος, αχ και τι αυτό και τι, ακόμα περισσότερο. Έτσι ντύνεσαι. Εντάξει, να βάλει ένα τζιν, ρε παιδί. Κοίτα, παλιά, όταν ήμουν νέα ναι. Και ελεύθερη, ναι. Ντυνόμουν με τα κούνια από το πρωί στο βράδυ. Δεν έβγαινα έξω χωρίς τα κούνια. Και είσαι και 2 μέτρα. Με τα παιδιά όμως δεν γίνεται. Το έχω γυρίσει λίγο στο πιο σπορτίφ. Πόση ώρα σου παίρνει να ετοιμαστείς για να πας κάπου? Καταρχάς το μακιγιάζ το έχω εύκολα γιατί με τα χρόνια έχω μάθει. Τώρα, ας πούμε, μόνη μου έχω μακιγεριστεί. Ναι. Τα μαλλιά μου τα φτιάξανε εδώ τα κορίτσια. Το μαλλί δεν το έχω. Αλλά ξέρω από πριν περίπου τι θα βάλω. Σπάνια δηλαδή. Δεν πρέπει να είμαι στα πολύ καλά μου για να μην μου κάτσει ένα ρούχο. Οφ, δεν μ' άρεσε αυτό που έχω φανταστεί. Αυτό που έχω φανταστεί συνήθως είναι το σωστό. Παθαίνεις εσύ, επειδή είσαι ψηλή, με ωραίο σώμα, ωραία μάτια, ωραία μαλλιά. Αυτό είσαι. Ιστερίες με ανασφάλειες εννοείς. Ναι, αχ, δεν μου πάει αυτό. Αχ, ου, δεν... Πάρα πολλές φορές. Τι δηλαδή, δεν είσαι ωραία. Κοίτα, ξέρω τι μου πάει, ξέρω τις ατέλειες, ξέρω να τις καλύπτω. Ποιες είναι οι ατέλειες? Τα πόδια μου, ας πούμε. Θα ήθελα να είχα πιο ωραία πόδια, πιο αδύνατα. Τα καγιά πόδια, αυτά είναι ναι. Το όνειρό μου. Πόδια καγιά. Δεν είχα ποτέ ότι πρόκειται να έχω, Βίκη μου, δυστυχώς τα πόδια σου. Γιατί είναι το σουλούπι, το σκαρί μου. Θεωρώ χοντρά, ας πούμε, τα μπούτια μου. Θα ήθελα να είναι πιο αδύνατα. Μ' αρέσουν τα πιο ξερακιανά πόδια, τα πιο. Ξέρεις. Στους άντρες αρέσω πιο πολύ με περισσότερα κιλά. Πιο juicy, ας πούμε. Μπαμπάτσικα. Είχες ποτέ περισσότερα κιλά? Ναι, ήμουνα κάποτε. Πότε μου. Κοίταξε, όταν τελειώνει η εφηβεία και πας να γίνεις γυναίκα, εκεί που έχεις το λίγο baby fat που λένε. Ναι, ναι. Τότε ήμουν λίγο πιο μπαμπατζάνα, που λέμε και εμείς στη Βόρεια Ελλάδα. Όταν πρώτο ήρθα όμως και έφαγα την κατραπακιά γιατί ήθελα να ασχοληθώ με το modeling και μου λέγανε πρέπει να χάσει κιλά και αυτά. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αγλικούλα μου και. Γιατί παχαίνει ο φακός, προσθέτει. Βέβαια στεναχωρήθηκα. Δεν το έβαλα όμως κάτω. Ναι. Ξανά προς τη δόξα τραβά. Εσύ το μοντέλο πώς ήθελες να το κάνεις, δηλαδή τι φανταζόσουν, πώς ήταν ερευνό στο μέλλον? Επειδή η μαμά μου ήταν μοδίστρα ναι. Και έραβε, έπαιρνε τα μπούρτα. Και εγώ ξεφύλιζα τα μπούρτα και βλέπα τις πόζες. Ναι. Και έχει πάρα πολύ πλάκα. Άμα δεις το παιδικό μου άλμπουμ, είναι μικρός κατ' το παιδάκι. Και είμαι συνέχεια σε πόζες. Πάρα πολύ αστείο. Και δεν ξέρω, μου βγήκε αθόρμητα. Μου άρεσε όλο αυτό που έβλεπα, προφανώς. Μετά η μαμά μου είχε νηφικά. Ίσως και τα περιοδικά που έβλεπα με τις νύφες. Και ποιος ξέρει τώρα πώς μου δημιουργήθηκε και αυτό. Επίσης είχα από μικρή άλλαζα ρούχα συνέχεια, 3 φορές τη μέρα. Άλλα για παιχνίδι, άλλα για φαΐ, άλλα για πάντα τακτοποιημένα όλα και τακτική. Και μπορεί και η αδερφή μου καλέ αυτή η μοντέλα θα γίνει. Ξέρεις αυτό. Ναι. Μπαίνει μέσα στο μυαλουδάκι σου ίσως ασυνείδητα. Έκανες τον καθρέφτη πρόβα. Δεν θυμάμαι να έχω κάνει, αλλά ήμασταν γενικά μια οικογένεια πολύ καλλιτεχνική. Δηλαδή, η μαμά έραβε, ήταν πίσω από τις κάμερες. Το management έκανε η μαμά και το στήσιμο, τα ρούχα. Ο μπαμπάς μου τραγουδούσε, έπαιζε θέατρο. Η γιαγιά μου τραγουδούσε. Η Μαθήλδη από μικρή παραστάσεις. Ο αδερφός μου ζωγράφος, πιο ήσυχη καλλιτεχνική φύση. Στην οικογένεια υπήρχε όλο αυτό, με μουσικά όργανα, με χοροδίες, με τραγούδι, με θέατρο. Οπότε ήταν πολύ φυσικό για μας. Τώρα τη δουλειά, άμα σε ρωτήσουν τι δουλειά κάνεις, τι λες? Παρουσιάστρια. Ναι. Αυτή θεωρώ ότι είναι η κυρία δουλειά μου. Το άλλο, το έχω και λίγο σαν χόμπι, τα σόου, ας πούμε. Κατάλαβες. Τηλεόραση, παρουσιάστρια. Εσύ όμως αυτό θες να κάνεις. Εσύ είσαι. Έχεις όλο το πακέτο μου που λένε. Είμαι. Θέλω πολύ να. Ένα παιδί μου χορεύεις, τραγουδάς, παίζεις και έχεις πλάκα αυτό. Με ψηλά πόδια όλο αυτό. Τα κάνει όλο και συμφέρει αυτό το κορίτσι, είναι αλήθεια αυτό. Ναι, αυτό.
Και σ' αρέσει να μιμήσαι. Αυτό το κάνεις πάντα. Κοίταξε, όχι, όχι. Δεν είναι η δουλειά μου αυτή καθ' αυτή. Γιατί όλοι μου λένε μίμος. Δεν είμαι μίμος. Όχι, δεν είσαι μίμος, εντάξει. Αλλά το κάνεις στην προσωπική σου ζωή. Αυτοί που με ιντριγκάρουν. Αυτούς πιάνω και μιμούμε. Δηλαδή, στα νήσι, είδα μια συνέντευξή της και άρεσε να τη μιμούμε. Η Ντιβάνα που λέει συνέχεια για τα πράγματα και για τα πράγματα. Δηλαδή, κάτι με ιντριγκάρει σε αυτόν τον άνθρωπο και αρχίζω και το μιμούμε. Ναι, δεν έχω αλλά τρέλα, το κάνει στις παρέες σου αυτό. Ναι, ρε παιδί μου, εννοείται. Αλλά μου βγήκε μεγάλη σχετικά. Δεν το έκανα από μικρή. Το αστείο και το να κάνουμε πλάκα, ναι, το γούσταρα από μικρή. Ναι. Ανέκδοτα, αυτά διάφορα. Η μίμηση μου βγήκε μεγάλη. Δηλαδή, κάτι με ιντριγκάρει σε αυτό το πρόσωπο που είδα και άρχισα να το μιμούμε. Και άρα το Your Face as Familiar, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να ήταν ξέρω, την πρώτη σεζόν που παίχτηκε, πρέπει να σου άρεσε. Σαν ιδέα. Ναι, πολύ, σαν ιδέα πάρα πολύ. Αλλά το πρώτο όταν ξεκίνησε, ήμουν ήδη έγκυος εγώ. Α. Δεν μου έγινε βέβαια τότε πρόταση, τώρα μου έγινε. Τώρα δεν ξέρω αν το ξέραν ή όχι, αλλά δεν μου έγινε τότε πρόταση. Αλλά μόλις το είδα, μου άρεσε πολύ. Και πώς είστε τώρα με τις πρόβες, πώς το κάνετε? Μόνοι μας κάνουμε κυρίως πρόβες. Δηλαδή, κάνουμε ένα γύρισμα. Δηλαδή, με... Βλέπεις το βίντεο, ας πούμε, και ξεπετυχώνεις. Ναι. Μας δίνουν μια καθοδήγηση. Κινησιολογική, φωνητική και τα λοιπά. Ισία με την Βικτόρια. Αν χρειαστεί, χορογραφία με τη Λιραράκη. Και μετά το δουλεύουμε σπίτι. Πάμε μία φορά μες τη βδομάδα. Κάνουμε πρόβα στο πλατό για να δούμε και πώς θα γράψουν όλα τα πρόσθετα, τι θα χρειαστεί, τι να διορθώσουν ή οτιδήποτε. Να δει και ο σκηνοθέτης, να το δουν και όλοι αυτοί που μας φτιάχνουν στο stage και στα φώτα. Και μετά την Κυριακή πάμε το πρωί. Ναι. Όλες τις υπόλοιπες μέρες κάθεσαι σπίτι, στο κομπιούτερ και στον καθρέφτη και προσπαθείς να μιμηθείς. Και πώς το κάνεις, δηλαδή πες μου, ας πούμε... Βλέπω τη σερ όλη μέρα, ναι. Ξέρω, όλη μέρα, όσο μπορώ γιατί με τα δύο παιδιά είναι δύσκολο. Κάθομαι, βλέπω τη σερ και προσπαθώ να μιμηθώ τον τρόπο της. Τραγουδάει, που μιλάει, το πρόσωπό της, την κίνησή της, όλα. Και ποιος σε κοιτάει ο άντρας σου και σου λέει το έκανες καλά, δεν το έκανες καλά. Όχι, το βλέπω εγώ στον καθρέφτη. Το βλέπω στον καθρέφτη. Και τα παιδιά σου τι κάνουν. Τα παιδιά μου, η Ανδριάδα που είναι μεγάλη, κάνει το ίδιο, έχω να σου πω. Αλήθεια. Ναι. Έλα, πρέπει να είναι πολύ αστεία. Τώρα τελευταία το πιο αστείο, επειδή την πήρα μια φορά στο live και στην πρόβα, ναι, και γνώρισε και τη Μαρία, την ερωτεύτηκε την Μπεκατόρου, ναι, την Μπεκατόρου την Ανδριάδα. Κάνει τη Μαρία, την παρουσιάστρια. Και ό,τι βλέπει στην τηλεόραση μου λέει, εγώ είμαι αυτή. Πάντα τις ωραίες. Και πώς την κάνει δηλαδή. Λέει. Αποχαιρετούμε. Ήρθε η ξαδέρφη της πρόσφατα και λέει: αποχαιρετούμε την Πέτη Μαγκύρη και υποδεχόμαστε τη σερ. Πάει μετά της κάνει σχόλια και λέει: μπράβο, ήσουν πολύ καλή. Μετά δεν ξέρει τι να πει και παγώνουν και οι δύο και κοιτούνται. Ποιο είναι το καλύτερό σου? Η σερ. Ναι. Βγήκε πάρα πολύ. Και το χειρότερό σου? Θα σου πω: πολύ ωραίο ήταν η σερ. Η δεύτερη νομίζω ήταν η Μούσκουρη. Ναι. Η Στανίση ήταν πολύ καλή. Και Bee Gees. Το χειρότερο νομίζω ήταν η Μπιγιονσέ, γιατί δεν ήμουν καθόλου καλά εγώ. Ναι, δεν ήσουν ψυχολογικά. Καν. Και έκανα και φάλτσα που μετά τα βλέπα στο θέμα και ντρεπόμουν πάρα πολύ. Τα έβαλα και με τον εαυτό μου, γιατί ξέρω ότι μπορούσα να είμαι καλύτερη. Mm. Αυτό είναι που σου τη δίνει. Γιατί δεν ήμουν στα καλά μου, ήμουν λίγο. Ένιωθα λίγο εξασθενισμένη, λίγο άρρωστη, λίγο κάπως. Και ξέρεις τι, μου πήρε και 2-3 live να εγκληματιστώ. Είναι λογικό. Από το ξαφνικά από το σπίτι με μωρά, πας εκεί, είναι κόσμος, πανικός, συν το πιο δύσκολο για μας πιστεύω ότι είναι ότι επειδή δεν είμαστε παιδιά που ξεκινάμε τώρα, νέα παιδιά και θέλουμε να γίνουμε γνωστοί και πάμε σε ένα show για να βρούμε τον δρόμο μας, είναι πολύ δύσκολο να κάθεσαι μπροστά σε μια κριτική επιτροπή και να σε βαθμολογεί και να σου λέει: αλήθεια. Ξέρεις τι, δεν ήσουν και πολύ καλή, πάρε ένα 3. Δεν είναι εύκολο αυτό να το δεχτείς. Σε ενοχλεί αυτό? Ναι, στην αρχή με ενοχλούσε. Mm. Πολύ, το έχω ξαναπεί. Μετά είδα τι πρέπει να κάνω και ότι πρέπει να είμαι εγώ καλή για μένα καταρχάς. Για τον κόσμο που με βλέπει, σύντομα ότι πρέπει να μετράω αυτά που μου λέει η Κριτική Επιτροπή. Αλλά η βαθμολογία κάπως σου έρχεται, ρε παιδί μου, δεν είναι εύκολο. Μετά είναι και δύσκολο ξαφνικά να σου λένε άλλο του ένα live πρόγραμμα που έρχεσαι εσύ στο μαγαζί να με δεις και μπορεί να κάνω και ένα λάθος, είναι αυτό, και να σου πω έλα μωρέ Νάνση και να κάνω χαβαλέ. Και άλλο τηλεοπτικά ανοίγει αυτό το ασανσέρ, δηλαδή με τον Παντελή, τον Καναρά, και αυτό λέγαμε είναι σαν το γύφτο με την αρκούδα. Που ξαφνικά χτυπάει τον τέφι και εσύ πρέπει να βγεις και να κάνεις το καλύτερο performing. Ναι. Δεν είναι εύκολο αυτό. Mm. Και ειδικά στη μίμηση. Αυτό που μου λες ότι από το σπίτι με δύο μωρά, καταρχήν πόσο καιρό έμεινε σπίτι εσύ? Κοίταξε, μετά την Ανδριάνα, το μόνο τηλεοπτικό πράγμα που έκανα ήταν, αφού γέννησα την Ανδριάνα, το exclusive. Mm. Και κάποια έτσι περιστασιακά show που κάναμε με τον Αντώνη τον Λουδάρο και μόνη μου που είχα κάνει πριν. Ναι. Είχα να δουλέψω δηλαδή αρκετό καιρό, 3 χρόνια. Πώς ήταν, 3 χρόνια που δουλεύεις? Δεν ήταν τόσο εύκολο, γιατί από τη μια ήθελα να είμαι σπίτι πολλές ώρες για να είμαι με το παιδί. Απ' την άλλη όμως, από το ξαφνικό πριν τα προηγούμενα χρόνια που δούλευα σε show, σε serial, καθημερινά, με φωτογραφίσεις, να κάτσεις τελείως σπίτι δεν είναι εύκολο. Είναι μερικές που θέλουν να είναι full time μαμάδες.
Εγώ μου λείπε αυτό που έκανα και δεν ήταν καλό για την ψυχολογία μου. Οπότε ήθελα να κάνω κάτι, όχι όπως πριν, να δουλεύω στους δημούς που ήμουν πριν, αλλά κάτι ρε παιδί μου να με φέρει λίγο στα ίσα μου. Τη σχέση σου την επηρέασε αυτή σου η ψυχολογία, ας πούμε, το ότι δεν ήσουν και πολύ καλά. Σίγουρα. Πιστεύω ότι δεν θα του άρεσε του Δημήτρη που με έβλεπε να μην είμαι καλά. Εννοείται. Ήσουν, ρε παιδί μου. Καλά, δεν έκλαιγε όλη ναι, μέρα. Εντάξει, ναι. Αλλά δεν ήμουν, ρε παιδί μου, καλά. Μου λείπε η δουλειά μου. Πώς να σου πω. Εντάξει, μπορεί μια μέρα να ήμουν καλά, μια μέρα να ήμουν λίγο. Να ήμουν λίγο down. Πώς να σου πω. Καταρχάς, δεν έβγαινα πολύ από το σπίτι. Δηλαδή, πόσο να πω, πόσες βόλτες να πάω με το μωρό και πόσους καφέδες να πιω με μια φίλη μου. Η συνέχεια της κουβέντας με την Πέτη σε λίγο στο Joy. Don't slip away.